Κύριε Υπουργέ, το περασμένο Δεκέμβρη η κυβέρνησή σας ψήφισε το νόμο 4763 για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ένας νόμος βέβαια κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των μεγαλοεπιχειρηματιών για φρέσκο, νεανικό και κυρίως φθηνό εργατικό ειδικευμένο δυναμικό, το οποίο θα αποστερείται το δικαίωμα στην γενική μόρφωση και παιδεία από τα 14 του ακόμα χρόνια για να οδηγείται ουσιαστικά στην ανήλικη εργασία. Αυτός λοιπόν ο νόμος, ανάμεσα στα άλλα, έπληξε βαριά και τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα των μαθητών των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ, καθώς υποβαθμίζει το πτυχίο και τις σχολές τους από το επίπεδο 4 επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσόντων στο επίπεδο 3, προσθέτει άλλο ένα εμπόδιο στις σπουδές τους, καθώς για να λάβουν και αυτό το πτυχίο επίπεδου 3, το υποβαθμισμένο, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης στο ΝΕΟΠΕΠ, και αυτές μάλιστα όλες τις αρνητικές εξελίξεις για τους μαθητές των ΕΠΑΣ του ΟΕΔ, η κυβέρνηση ψήφισε ότι θα εφαρμοστούν και από φέτος, αλλάζοντας στα μισά δηλαδή της χρονιάς ό,τι ήξεραν οι μαθητές όταν εγγράφονταν σε αυτές τις σχολές. Όλα αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχουν προκαλέσει και δίκαια έχουν προκαλέσει ένα μεγάλο κύμα διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων, αγωνιστικών δράσεων από τους μαθητές αυτών των σχολών σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν κάθε εβδομάδα, κύριε Υπουργέ, κινητοποιήσεις τις οποίες η κυβέρνηση περιφρονεί, αποδεικνύοντας και άλλη μια φορά ότι βρίσκεται πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, αφού αντί να εξασφαλίσει την υγειονομικά ασφαλή λειτουργία των σχολών αυτών, των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ, αντί να εξασφαλίσει κατάλληλα κτίρια, αίθουσες, σύγχρονο εξοπλισμό, εργαστήρια, μόνιμους καθηγητές και όχι βέβαια μαθητεία και μαθητεία όχι στον αέρα όπως είναι τώρα, αλλά με μηνιαίο εισόδημα και ουσιαστική εποπτεία από το δικό σας Υπουργείο, από το Υπουργείο Εργασίας, τι έκανε η κυβέρνηση μέσα στην πανδημία και με τις σχολές κλειστές, πέρασε, ψήφισε το νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση. Εν τω μεταξύ, όσοι δεν πρόλαβαν να βρουν κάποια επιχείρηση για τη μαθητεία, τα παιδιά αυτά δεν έχουν κανένα απολύτως εισόδημα όλο αυτό το διάστημα, ενώ και ορισμένοι από αυτούς που είχαν ξεκινήσει παραμένουν απλήρωτοι, είχαν ξεκινήσει τη μαθητεία, παραμένουν απλήρωτοι για μήνες και με τις συμβάσεις τους να βρίσκονται σε αναστολή. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ρωτάμε και το Υπουργείο Εργασίας, έχουμε ρωτήσει νωρίτερα και το Υπουργείο Παιδείας, σας ρωτάμε τι θα κάνετε ώστε να μην ισχύσει αυτός ο νόμος για την υποβάθμιση του πτυχίου για τους μαθητές που ήδη φοιτούν στις επαγγελματικές σχολές του ΟΕΔ, τι θα κάνετε ώστε να εξασφαλιστεί ένα εισόδημα για όλους αυτούς τους μαθητές αυτών των σχολών, να πληρωθούν για την περίοδο όλη της πανδημίας, και τι μέτρα θα πάρετε για να λειτουργήσουν οι σχολές με ασφάλεια υγειονομική και με τις κατάλληλες υποδομές. Ευχαριστώ. Καλώς, ευχαριστούμε τον κύριο Δελή. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Δελή, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ερώτησή σας, γιατί μου δίνεται μια ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που αποτελεί ένα από τους βασικούς άξονες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχεδιασμό μας για την επόμενη μέρα της οικονομίας μετά την πανδημία. Αναφέρομαι στη συνολική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στη διασύνδεση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων μας με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας σε μια εποχή που οι αλλαγές λόγω και της εξέλιξης της τεχνολογίας είναι ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα. Πριν περάσω στην ουσία της ερώτησής σας, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο για τους νέους αλλά και για την οικονομία μας. Η έλλειψη αντιστοίχησης μεταξύ των προσόντων των νέων εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας στερεί ευκαιρίες και προοπτικές από τους νέους, αλλά και αναπτυξιακή δυναμική από την ίδια την οικονομία μας. Τι σημαίνει αυτό? Με βάση τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης προσόντων στην αγορά εργασίας, είναι επιτακτική ανάγκη να επενδύσουμε στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έως το 2030 εκτιμάται ότι τα προσόντα επιπέδων 3, 4 και 5 που αφορούν πρωτίστως στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα αντιστοιχούν περίπου στα 2/3 των θέσεων εργασίας. Με άλλα λόγια, τεχνικοί και επαγγελματίες τεχνίτες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην οικονομία στο μέλλον και συνεπώς καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.
Απ' την άλλη μεριά, σύμφωνα με το δίκτυο δεξιοτήτων του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη τελευταία θέση ανάμεσα σε 31 χώρες. Δηλαδή, συμβαίνει το εξής εξήμορο. Ενώ παρατηρείται αυξημένη αύξηση για συγκεκριμένα τεχνικά επαγγέλματα, δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, ενώ η ανεργία των νέων στη χώρα μας παραμένει πολύ σημαντική. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε δρομολογήσει μια σημαντική μεταρρύθμιση του κρίσιμου αυτού τομέα της εκπαίδευσης. Και ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η άμεση και ουσιαστική διασύνδεσή της με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Σε σχέση με την πρώτη υποερώτησή σας, η οποία αφορά τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών των ήδη φοιτούντων μαθητών στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο εισαγωγής τους, ο ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας για το εν λόγω θέμα και οποιαδήποτε απόφαση θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι και αρμόδιο για τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του 4763 του 20. Κύριε Δελή, η ανάγκη για επένδυση σε γνώση, ικανότητες και δεξιότητες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων και σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι επιτακτική. Σε αυτό το πλαίσιο μου έκανε εντύπωση η αναφορά σας στην ερώτηση, την οποία την επαναλάβατε και λίγο προηγουμένως, ότι εσείς θεωρείτε ως εμπόδιο των σπουδών και υποβάθμιση του πτυχίου τους την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΕΠ, δηλαδή του οργανισμού που είναι ο επιτελικός φορέας της διοίκησης της διαβίου μάθησης. Αυτός ο οργανισμός αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα πιστοποίησης της μη τυπικής εκπαίδευσης, αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και παρέχει την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στη χώρα μας. Εν έτη 2021 δεν θέλετε πιστοποίηση των δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων, δηλαδή των επαγγελματιών τεχνητών. Να επισημάνω ότι με την ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, χορηγείται από τη σχολική μονάδα στους απόφοιτους βεβαίως η επαγγελματική εκπαίδευση, με την οποία οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΕΠ και που θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και θα οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου επαγγελματική εκπαίδευση επίπεδου 3, δηλαδή του ειδικευμένου τεχνίτη. Επίσης, με το νόμο 4763 του 2020 για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, κατοχυρώνεται η θεσμική τους αυτοτέλεια στο σύστημα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συνεχίζεται η λειτουργία τους, ενώ στον προηγούμενο νόμο προβλεπόταν η κατάργησή τους ως το τέλος του 2022. Διατηρείται ο διοικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης που προσφέρουν, καθώς και η πλήρης ιατροφαρμακευτική αλλά και συνταξιοδοτική ασφάλιση των μαθητών. Διασφαλίζεται η αμοιβή των μαθητευομένων που υλοποιούν μαθητείες σε επιχειρήσεις ως ποσοστό επιμεροϊστείου του ανειδίκευτου εργάτη. Παραμένουν οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ στο επίπεδο 3 της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Διασφαλίζεται η λειτουργία πειραματικών επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους επιμελητήρια και κλαδικούς φορείς. Και τέλος, διασφαλίζεται με την τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 10 του νόμου 4783 του 2021 η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των επαγγελματικών σχολών μαθητείας, των πειραματικών επαγγελματικών σχολών και των προγραμμάτων μάθησης στον χώρο εργασίας από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. Έχετε και άλλες δύο ερωτήσεις, θα απαντήσω στη δευτερολογία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς, κύριε Δελή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, για τα επαγγελματικά δικαιώματα και την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΕΠ, τι λέτε σε αυτούς τους μαθητές, ότι το πτυχίο τους είναι 3, επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 3, και ότι αποκτούν το δικαίωμα να πιστοποιηθούν, να λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης, στη διαδικασία της πιστοποίησης, για να πάρουν πτυχίο επαγγελματικών προσόντων 3. Κύριε Υπουργέ, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι μαθητές, μέχρι το Δεκέμβρη, οι σχολές τις οποίες φοιτούσαν, οι επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ, το πτυχίο τους έγραφε ότι έχουν επαγγελματικά προσόντα επίπεδου 4. Και δεν το λέμε εμείς. Το λέει μία από αυτές τις σχολές, η επαγγελματική σχολή ΟΑΕΔ της Λάρισας, είναι αυτό που θα καταθέσω και στα πρακτικά εδώ, που λέει ανάμεσα στα άλλα, επαγγελματικές σχολές ΟΑΕΔ Λάρισας, επαγγελματικά δικαιώματα επίπεδου 4. Το έχει πει και η κυρία Υπουργός της Παιδείας, το έλεγε παλαιότερα η κυβέρνηση, δεν ισχύει, δεν είναι αληθές αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ότι ήταν πάντα αυτοί οι μαθητές στο επίπεδο 3. Ήταν πάντα στο επίπεδο 4 επαγγελματικών δικαιωμάτων και η ψήφιση αυτού του νόμου συνιστά υποβάθμιση των πτυχίων τους εκτός των άλλων. Περί αυτού πρόκειται.
Τώρα, για την σύνδεση με την αγορά εργασίας και με την υποβάθμιση. Κοιτάξτε, μιλάτε για σύνδεση με την αγορά εργασίας και για την αναβάθμιση των σπουδών. Πώς θα γίνει η αναβάθμιση αυτών των σχολών, αυτών των σπουδών, αυτών των πτυχίων? Με τον απαρχαιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, με το κτηριακό πρόβλημα που είναι, που φωνάζει πια, με την υποβάθμιση όχι μόνο των πτυχίων, αλλά και την ίδια την κτηριολογική και γενικότερα τους υλικοτεχνικούς όρους κάτω από τους οποίους παρέχεται αυτή η επαγγελματική εκπαίδευση. Όμως ήθελα να σταθώ, κύριε Υπουργέ, στο βασικό μας ερώτημα, στο πρώτο μάλλον ερώτημα, σε σχέση με το ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του νόμου, καταρχήν, εμείς λέμε να καταργηθεί ο νόμος, να καταργηθεί αυτή η υποβάθμιση του πτυχίου τους από το 4 στο 3, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αφορά, δεν πρέπει να ισχύσει για αυτούς που ήδη φοιτούν, γιατί μπήκαν με άλλους όρους. Δεν μπορεί να αλλάζει η κυβέρνηση τους όρους σπουδών και το πτυχίο κατά τη διάρκεια της φοίτησης ενός μαθητή, ενός φοιτητή. Έχουμε λοιπόν καταρχήν, θυμίζω εδώ ότι έχουμε τη δήλωση του διοικητή του ΟΑΕΔ, του κύριου Πρωτοψάλτη, στις 19 Μαρτίου σε τηλεοπτικό κανάλι, που λέει ότι ναι, εξετάζονται μεταβατικές διατάξεις. Έχουμε προχθές, και αυτό είναι αν θέλετε το πιο σημαντικό, τη δήλωση του κυρίου Βούτσινου, το μάθαμε από την ανακοίνωση που βγάλαν αυτά τα παιδιά, μετά τη συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο Παιδείας, ότι θα φέρει ρύθμιση η κυβέρνηση, η οποία θα λέει ότι θα πάρουν το πτυχίο τους με βάση το καθεστώς με το οποίο μπήκαν σε αυτές τις σχολές. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει αυτή τη ρύθμιση, ελπίζουμε να γίνει σύντομα πράξη, και αντιλαμβανόμαστε όλοι, και κυρίως αυτά τα παιδιά που μας βλέπουν και μας ακούνε αυτή τη στιγμή, τη δύναμη που έχουν οι αγώνες, τα αποτελέσματα που φέρουν αυτοί οι αγώνες, αργά ή γρήγορα, γιατί πάλεψαν αυτά τα παιδιά για να το κατακτήσουν αυτό, και μας παρακολουθούν και παρακολουθούν και την κυβέρνηση. Το συμπέρασμα είναι ότι οι αγώνες έχουν αποτελέσματα, οι αγώνες που δεν έχουν αποτελέσματα είναι αυτοί που δεν γίνονται ποτέ. Και τέλος, περιμένουμε βέβαια, επιμένουμε μάλλον και στην κατάργηση συνολικά, έτσι κι αλλιώς, το απαράδεκτο νόμου, αλλά και τη σχετική διάταξη που υποβαθμίζει τα πτυχία. Υπόθηκε και από εσάς πριν από λίγο και ολοκληρώνω. Μιλάτε για την αναβάθμιση, μιλάτε ότι η κυβέρνηση μιλούσε και η Υπουργός Παιδείας εδώ στην απάντησή της ότι φέρνει την τάξη τέλος πάντων στο χώρο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζουμε ότι μπαίνει καμία τάξη όταν υποβαθμίζεται ένα πτυχίο, ούτε όταν οι νέοι βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να σπουδάσουν, ούτε βέβαια μπαίνει τάξη όταν έχουμε τέτοιες ελλείψεις καθηγητών. Τέτοια μεγάλη καθυστέρηση μαθητείας, και αυτό θα πρέπει να το δει το αρμόδιο, το δικό σας Υπουργείο, και τόσο πολύ κακοσυντηρημένες εγκαταστάσεις. Ας γίνουν όλα αυτά, ας φροντίσει πραγματικά η κυβέρνηση να αναβαθμίσει την τεχνολογική επαγγελματική εκπαίδευση και να μιλήσουμε μετά και για όλα τα υπόλοιπα.